Δούμε και τον Δημήτρη Λιάτσο, να δούμε τώρα τι γίνεται στο Πακιστάν, όπου η κυβέρνηση Μουσαράφ βρίσκεται σε δύσκολη θέση, έχοντας να αντιμετωπίσει τρία βασικά προβλήματα. Την έντονη αντίδραση του Ισλαμικού στοιχείου, ήδη υπάρχουν 4 νεκροί στις αντιαμερικανικές διαδηλώσεις, το μεγάλο όγκο των προσφύγων και το πάντα ανοιχτό μέτωπο με την Ινδία. Ο απεσταλμένος μας Κώστας Αρικάς μεταδίδει. Ο Κεμάλ Ματινουτίν, απόστρατος στρατηγός στο Πακιστάν, γνωρίζει άριστα το Αφγανιστάν και τους Ταλιμπάν. Έχει γράψει άλλωστε 3 σχετικά βιβλία. Προσεκτικός στις αναλύσεις του, αν και γνώστης του αντικειμένου, σχολίασε την επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών. US has already started the attacks on Afghanistan. What objective do you think Washington can achieve? The objective seems to be that they should be able to attain air superiority so that when the ground forces are employed, then there's no danger from the Taliban aircraft to come into the air. So that they get complete coverage from the air. I think that will take some days before they can achieve that. You can be lucky in just getting hold of Osama or Bin Laden somewhere. On the other hand, you may continue trying and you may continue to fail because Afghanistan is a mountainous country. It's a very barren area. There are a lot of caves and rocks and where people can hide. Ο στρατηγός Ματινουτίν δεν δίστασε να πει τη γνώμη του για τις επιλογές του Προέδρου Μουσάραφ και την κατάσταση στο Πακιστάν. Do you think, in your opinion, President Musharraf has strengthened his position by sidelining or removing hardliners? He is very confident of what he is doing. He is very certain of his policies, and I think there is no change as far as that is concerned. He was confident then, and even now he is confident of handling the situation. Ο στρατηγός Ματινουτίν έχει λάβει μέρος σε 3 πολεμικές αναμετρήσεις του Πακιστάν με την Ινδία και έφτασε ως τα υψηλότερα σκαλοπάτια της ιεραρχίας στον στρατό της χώρας του. Και από το Πακιστάν, κυρίες και κύριοι, στη Βρετανία, που είναι ο άμεσος συνεργάτης των Αμερικανών στις επιθέσεις κατά του Αφγανιστάν. Ο ανταποκριτής μας στο Λονδίνο, ο Λάμπης Συργωτάκης, θα μας μεταφέρει τώρα την ατμόσφαιρα και τις πρώτες εκτιμήσεις της Βρετανικής κυβέρνησης μετά από τους βομβαρδισμούς των 2 ημερών. Και τελικά, Λάμπη, το πρώτο πράγμα που θέλω να σε ρωτήσω αυτή τη στιγμή, είναι πώς είναι η κατάσταση, είναι σε ετοιμότητα η Αγγλία, είναι σε πολεμικό κλίμα? Αυτόν τον τόνο έχει δώσει ο Τόνι Μπλέρ. Σήμερα για πρώτη φορά συνεδρίασε η κυβέρνηση του πολέμου, όπως τη χαρακτήρισε, στην οποία μετέχουν 7 βασικοί υπουργοί, ο αρχηγός των επιτελείων και ο υπεύθυνος για την στρατηγική επικοινωνία στην Downing Street, ο Άλιστερ Κάμπελ. Αυτή η κυβέρνηση θα συνδυάζει κάθε πρωί, θα τους ενημερώνει ο Τόνι Μπλέρ και φυσικά θα αποφασίσουν για τις επόμενες κινήσεις της Βρετανίας σε αυτή την επιχείρηση. Ποια είναι η θέση? Οι εφημερίδες σχολιάζουν ότι το μέγεθος, ο αριθμός των μελών αυτής της κυβέρνησης είναι διπλάσιος από τα μέλη που είχε η αντίστοιχη κυβέρνηση πολέμου που είχε συγκροτήσει η Μάργαρετ Θάτσερ στη διάρκεια του πολέμου των Φόκλαντς. Ήθελα να σε ρωτήσω, Λάμπη, ποια είναι η θέση γενικώς του πολιτικού κόσμου και μάλιστα στη συζήτηση που έγινε στην Αγγλική Βουλή σχετικά με το θέμα. Ο Τόνι Μπλέρ, ο Πρωθυπουργός, είχε νομίζω άνετο βράδυ χθες στη συζήτηση στη Βουλή. Βρήκε ανεπιφύλακτη υποστήριξη από την αξιωματική αντιπολίτευση και ιδιαίτερα από τον αρχηγό της, τον Ιαν Ντάγκαν Σμιθ, πρώην αξιωματικό. Το μόνο πολιτικό κόμμα που εκδηλώθηκε κατά των βομβαρδισμών είναι το μικρό κόμμα των Ουαλών Εθνικιστών με 3-4 βουλευτές. Γενικότερα όμως ο πολιτικός κόσμος έδωσε άμεση υποστήριξη στην πολιτική Τόνι Μπλέρ στο Αφγανιστάν. Μάλιστα. Και γενικότερα στο θέμα της επικοινωνίας φαίνεται ότι ο Τόνι Μπλέρ τα πηγαίνει καλά. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Όχι μόνο αυτό. Φαίνεται να είναι ο εκπρόσωπος της επικοινωνίας της συμμαχίας. Δίνει συνεντεύξεις πολλές σταθμούς τηλεοπτικούς που εκπροσωπούν χώρες από τον αραβικό κόσμο και από την Ασία. Και το πιο σημαντικό είναι ότι προχθές, όταν είδε το βίντεο του Bin Laden, απέτησε από το κανάλι που το μετέδωσε του Κατάρ, το γνωστό Αζιζάρ, να δώσει και σε αυτόν βήμα. Και πράγματι το κανάλι πήρε χθες συνέντευξη από τον Τόνι Μπλέρ, την οποία μετέδωσε νομίζω χθες ή σήμερα και στην οποία. Μεταδόθηκε, ναι, πράγματι χθες. Ναι, ο Βρετανός Πρωθυπουργός, το μήνυμα που πέρασε ήταν ότι οι βομβαρδισμοί, οι επιθέσεις δεν έχουν τρόπο εκδίκησης, αλλά την εμπέδωση, την απόδοση της δικαιοσύνης. Μάλιστα. Θα συνδεθούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, μια που αναφερθήκαμε και από το Λονδίνο στο Αλτζαζίρα, θα συνδεθούμε για λίγο απευθείας με το αραβικό κανάλι, το αραβόφωνο κανάλι, για να παρακολουθήσουμε τι μεταδίδεται αυτή την ώρα. Αυτή τη στιγμή μιλάει ο πρώην υπουργός σε μια κυβέρνηση του Ραμπάνη,
ουσιαστικά διεξάγεται μια συζήτηση για τη διάδοχη κατάσταση των Ταλεμπάν. Λέει πώς μπορεί να μιλήσει η Βόρεια Συμμαχία ότι διεξάγει απελευθερωτικός πόλεμος. Τον διέκοψε η δημοσιογράφος διότι ήταν χήμαρος πραγματικά. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή τον εκπρόσωπο της Βόρειας Συμμαχίας. Όταν δέχεται το Αφγανιστάν μια εξωτερική επίθεση, εμείς θα περιμέναμε όλες οι φυλές να ενωθούν και να αντιμετωπίζουν τον εξωτερικό οχτώ. Εμείς συζητήσαμε αυτό το ζήτημα. Εμείς, η Βόρεια Συμμαχία δηλαδή, εμείς πριν από τις 11 Σεπτεμβρίου, όλο αυτό το διάστημα από τις 11 μέχρι τώρα, αντιμετωπίζουμε και εξωτερικούς εχθρούς. Πράγματι, εσείς δεχτήκατε ένα χτύπημα με το θάνατο ή τη δολοφονία του Μασούντ. Συνεχίζει η δημοσιογράφος πράγματι και έχουμε τώρα ένα μικρό διάλειμμα για ειδήσεις. Παρακολουθούμε κυρίες και κύριοι το Al Jazeera και φυσικά ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα αυτή τη στιγμή είναι ποια θα είναι η διάδοχη κατάσταση των Ταλιμπάν πέρα από το τι συμβαίνει σχετικά με τις αμερικανικές επιθέσεις. Θα συνεχίσουμε το δελτίο μας στο εσπευσμένο ταξίδι του Γερμανού καγκελάριου Σέντε στις ΗΠΑ. Για συνομιλίες με τον πρόεδρο Μπους, δεν το επέτρεψε να παραστεί στην αποψινή αυλαία της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου στη Φραγκφούρτη. Θυμόμενη χώρα είναι η Ελλάδα και τα εγγένεια έκανε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ενώ τα μέτρα ασφαλείας ξεπερνούν κάθε προηγούμενο. Σε βήμα καταδίκης της Διεθνούς Τρομοκρατίας, μετατράπηκε η 53η Διεθνής Έκθεσης Βιβλίου της Φραγκφούρτης, τα εγγένεια της οποίας έγιναν απόψε από τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Στεφανόπουλο και τον Υπουργό Πολιτισμού της Γερμανίας, παρόντος του Υπουργού Πολιτισμού Ευάγγελου Βενιζέλου και της Δημάρχου της Φραγκφούρτης. Τα τραγικά γεγονότα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αναδεικνύουν την ανάγκη ενός διαλόγου των πολιτισμών και την επιστροφή στις παραδοσιακές αξίες του ανθρώπου και του ανθρωπισμού. Η δική μας πρόταση, η ελληνική πρόταση, είναι η επιδίωξη της αναπτύξεως και αποδοχής ενός πολιτισμού των πολιτισμών. Η ιδέα αυτή αποτελεί το βασικό στόχο και σύνθημα της πολιτιστικής Ολυμπιάδας που θα διαρκέσει από το 2001 ως το 2004. Όπως χαρακτηριστικά είπε η Δήμαρχος της Φραγκφούρτης, Πέτρα Ρότ, η τρομοκρατία δεν πρέπει να κάνει να σιωπήσουν ο διάλογος και η επικοινωνία. Δεν θα το επιτρέψουμε. Τα εγγένεια της έκθεσης, όπου τιμόμενη χώρα είναι η Ελλάδα, έγιναν με καθυστέρηση 20 λεπτών, λόγω των πολύ αυστηρών μέτρων ασφαλείας. Τελικά ο Γερμανός καγκελάριος Γκέρχαρντ Σρέντερ δεν παρέστη στα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου. Αιτία οι εξελίξεις στο Αφγανιστάν και η ανάγκη διαβουλεύσεων με τον Αμερικανό πρόεδρο Τζορτζ Μπους. Κεντρικός ομιλητής στα επίσημα εγγένεια ήταν ο διευθυντής του Μουσείου Μπενάκη, Άγγελος Βελιβοριάς. Πάντως, η διεθνής κατάσταση μετά τα τρομοκρατικά χτυπήματα στις ΗΠΑ και τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Αφγανιστάν δεν άφησαν ανεπηρέαστη την έκθεση. 53 εκδότες ακύρωσαν τη συμμετοχή τους, εκ των οποίων οι 31 είναι από τις ΗΠΑ. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι οι περισσότερες βραδινές εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί ακυρώθηκαν. Η 53η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου θα αρχίσει επίσημα τη λειτουργία της από αύριο και μέχρι τις 15 του μηνός. Αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, στην πολιτική επικαιρότητα τώρα. Λιγότερο από 2-24 ώρα πριν από την έναρξη του 6ου συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ και οι τελευταίες λεπτομέρειες απασχόλησαν την απόψινή συνεδρίαση του εκτελεστικού γραφείου. Προσπέλαστο. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, στρατιωτικές μονάδες έχουν κινηθεί προς τα βόρεια σύνορα του κράτους, ειδικά κοντά στις πόλεις Κουέτα και Πεσαβάρ. Είναι οι πόλεις που γίνονται οι μεγαλύτερες διαδηλώσεις, κυρίως στην Κουέτα, όπου έχουμε και αιματηρή κατάληξη σε πολλές από αυτές τις διαδηλώσεις. Όπως φαίνεται, ο πρόεδρος του Πακιστάν, ο στρατηγός Μουσάφαρ, δεν θέλει σε καμία περίπτωση να δημιουργηθεί κλίμα αποσταθεροποίησης στη χώρα και θα χρησιμοποιήσει κάθε μέσο.
Η Παρασκευή είναι πολύ κρίσιμη μέρα, είναι η πιο κρίσιμη μέρα. Μετά την προσευχή αναμένεται να βγουν οι φανατικοί μουσουλμάνοι στους δρόμους και εκεί θα φανεί το τι θα γίνει αν ο στρατηγός Μουσάβαρ με τον μηχανισμό την αστυνομία και το στρατό καταφέρει να κρατήσει τους φανατικούς μουσουλμάνους. Ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο είναι το γεγονός ότι μέχρι στιγμής τα τηλεοπτικά δίκτυα δεν έχουν δείξει εικόνες από το Αφγανιστάν, εικόνες βομβαρδισμένων σπιτιών και θυμάτων ανάμεσα στον άμαχο πληθυσμό. Αν γίνει κάτι τέτοιο όπως μας λένε εδώ, τότε οι αντιδράσεις θα είναι πολύ περισσότερες. Τώρα, Σοφία, να πω μία ακόμα είδηση που μάθαμε. Το μεσημέρι συνελήφθη μέσα στο Αφγανιστάν, στο Ανατολικό Αφγανιστάν, ένας Γάλλος δημοσιογράφος, ονομάζεται Μισελ Τεϊρά, εργάζεται στο γαλλικό περιοδικό Paris Match. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, είχε μεταμφιαστεί, είχε ντυθεί γυναίκα με την τοπική φορεσιά και προσπάθησε να περάσει. Πάνω του βρέθηκε ένα δορυφορικό τηλέφωνο και ένα κασετόφωνο και κατηγορείται από τους Ταλιμπάν ότι με αυτά τα δύο μέσα θα κατασκόπευε και θα μετέδιδε πληροφορίες. Σοφία. Ας ευχηθούμε ότι θα απελευθερωθεί και εκείνος όπως και η Ιβόν Ρίδλεϊ. Είναι δύσκολη η δουλειά των δημοσιογράφων μερικές φορές. Αυτή είναι μια από αυτές τις φορές. Να ευχαριστήσουμε τον Κώστα Σαρικά. Και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, τη διαβεβαίωση πως έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα ασφάλειας για την αποτροπή κινδύνων από ενδεχόμενο τρομοκρατικό χτύπημα στην Ελλάδα, έδωσε ο Υπουργός Εσωτερικών. Η Βάση Παπανδρέου εξέφρασε την πεποίθηση ότι η χώρα μας δεν αποτελεί κύριο στόχο. Την πεποίθηση ότι η Ελλάδα δεν αποτελεί κύριο στόχο των τρομοκρατών εξέφρασε η Υπουργός Εσωτερικών Βάση Παπανδρέου. Η Υπουργός υποστήριξε ότι οι Έλληνες πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς και για το λόγο ότι έχουν ληφθεί όλα τα επιπρόσθετα μέτρα. Θεωρούμε ότι η Ελλάδα δεν είναι κύριος στόχος των τρομοκρατών. Παρ' όλα αυτά έχουμε πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αισθάνονται οι Έλληνες ασφαλείς. Στα μέτρα περιφρούρησης ενδεχόμενων στόχων αναφέρθηκε και ο Υπουργός Τύπου Δημήτρης Ρέπας. Δεν πρέπει όμως να οδηγηθούμε σε μία αιχμαλωσία, σε ένα είδος παραλυσίας. Δηλαδή η δημόσια ζωή, οι νευραλικές λειτουργίες του ελληνικού κράτους να μπουν σε ένα άλλο ρυθμό λόγω της πρόσφατης τρομοκρατικής επίθεσης και της ανταπάντησης εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων. Πρέπει να συνεχίσουμε το δημιουργικό έργο μας. Μεταξύ των μέτρων περιφρούρησης και η καλύτερη φύλαξη των συνόρων για την αποτροπή της λαθρομετανάστευσης. Όπως είπε η κυρία Παπανδρέου, η ελληνική κυβέρνηση συντονίζει τις προσπαθίες της με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους διεθνείς οργανισμούς για τη λήψη επιπρόσθετων μέτρων. Το πρωί, ο Υπουργός Εσωτερικών εγκαινίασε δύο ακόμα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών στον Πειραιά και το Περιστέρι. Από το μικροσκόπιο περνούν πλέον οι υπηρεσίες ασφαλείας ακόμα και τις συμπτώσεις τον τελευταίο καιρό. Εμπειρογνώμονες ανακάλυψαν θράψματα πυράβλου στα συντρίμια του Τουπόλεφ που έπεσε στη Μαύρη Θάλασσα με 76 επιβαίνοντες. Δύο ελικόπτερα κατέπεσαν στην Ιταλία μία μέρα μετά το τραγικό δυστύχημα στο Μιλάνο με τους 117 νεκρούς. Και στη Γαλλία, νέα έκρηξη σε πετροχημικό εργοστάσιο, μερικές ημέρες μετά την τραγωδία στην Τουλούζη, κορυφώνει την αγωνία για το τι μπορεί να συμβεί την επόμενη μέρα. 10 μόλις ημέρες μετά την έκρηξη σε χημικό εργοστάσιο της Τουλούζης, που προκάλεσε το θάνατο 29 ανθρώπων και τραυμάτισε περισσότερους από 2.000, νέα έκρηξη σε χημικό εργοστάσιο λιπασμάτων της πόλης Ζενέη, βόρεια της Λιόν, δημιουργεί υποψίες για πιθανό τρομοκρατικό χτύπημα. Από την έκρηξη που έγινε στις 8 το πρωί τοπική ώρα, δεν υπάρχουν θύματα παρά μόνο υλικές ζημιές. Σε συναγερμό βρίσκονται πάντα οι γαλλικές αρχές, ενώ δεν έχουν ακόμη αποφασίσει αν το ολοκαύτωμα στην Τουλούζη ήταν τρομοκρατικό χτύπημα ή μοιραίο συμβάν. Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν δύο ελικόπτερα κατέπεσαν στην Ιταλία, το ένα σε δάσος της Τοσκάνης και το δεύτερο στην επαρχία Κουνέο. Οι Ιταλοί δεν μπορούν να συμβιβαστούν με την ιδέα ότι πρόκειται για τραγικές συμπτώσεις και μάλιστα μία μέρα μετά το τραγικό δυστύχημα στο αεροδρόμιο Λινάτε του Μιλάνου με 117 νεκρούς. Πίσω από τις λεπτομέρειες και τα ερωτηματικά κρύβονται υποψίες για τρομοκρατικά χτυπήματα. Όπως γιατί δεν λειτουργούσε το ραντάρ του αεροδρομίου, ένα όργανο τόσο απαραίτητο για τις προσγειώσεις και απογειώσεις των αεροσκαφών. Μεταλλικά θράψματα που θα μπορούσαν να προέρχονται από πύραυλο S-200 ανακάλυψαν οι εμπειρογνώμονες που ερευνούν τα αίτια της συντριβής του ρωσικού του Πόλεφ στη Μαύρη Θάλασσα με 78 επιβάτες και πλήρωμα την περασμένη Πέμπτη. Η Ουκρανία εξακολουθεί να αρνείται ότι το ναυτικό της που εκτελούσε άσκηση εκείνη την ημέρα στην περιοχή μπορεί να χτύπησε κατά λάθος το ρωσικό του Πόλεφ, στο οποίο επέβαιναν κυρίως Ισραηλοί πολίτες. Τότε ποιος αναρωτιούνται οι ειδικοί και το ενδεχόμενο της τρομοκρατικής επίθεσης παραμένει.
Σίγουρα δεν πρόκειται για ανθρώπινο ή στρατιωτικό λάθος, αλλά για εσκεμμένη ενέργεια ή κατάρριψη με πύραυλο ενός ελικοπτέρου στην Αμπχαζία με 9 επιβάτες. Οι 5 ήταν παρατηρητές του ΟΗΕ. Στις 3 τα ξημερώματα, αεροπλάνα άγνωστης προέλευσης βομβάρδισαν την Αμπχαζία. Γεωργιανοί και Τσετσένοι αντάρτες εξαπολύουν επιθέσεις τόσο εναντίον της Γεωργίας όσο και της Αμπχαζίας, αποσταθεροποιώντας ακόμη περισσότερο τις εύθραυτες ισορροπίες. Είναι και αυτό ένα τρομοκρατικό σενάριο. Αύριο στις 8 το βράδυ από την ΕΤ, ο Νίκος Μεγκρέλης παρουσιάζει στην εκπομπή 50 λεπτά μια αποκλειστική συνέντευξη του Μιχάλη Γκορμπατσόφ για τη νέα απειλή και το δίκτυο των τρομοκρατών, καθώς και συνεντεύξεις Ελληνοαμερικανών ειδικών για τη νέα κατάσταση στις ΗΠΑ από αστυνομικής, νομοθετικής και ψυχολογικής πλευράς. Ειρηνική ήταν και η απόψινη αντιπολεμική διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας που διοργάνωσαν συνδικαλιστικές οργανώσεις που πρόσκυνται στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Η πορεία, στην οποία συμμετείχαν περίπου 5.000 άτομα, ξεκίνησε από τα Προπύλαια και κατέληξε στην Αμερικανική Πρεσβεία, όπου γύρω στις 8.30 διαλύθηκε χωρίς να προκληθούν επεισόδια. Η κυκλοφορία στους κεντρικούς δρόμους έχει ήδη αποκατασταθεί. Θα συνδεθούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, με την αίθουσα σύνταξης. Εκεί βρίσκεται η Οντίν Λιναρδάτου, που θα μας δώσει τις τελευταίες εξελίξεις στο βεβαίως το πρώτο θέμα της ημέρας. Οντίν, σ' ακούμε. Πριν από λίγο, ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, ο Ντόναλντ Ράμσφελντ, ανακοίνωσε ότι οι αεροπορικές επιδρομές εναντίον του Αφγανιστάν είναι πολύ πετυχημένες και κατέστρεψαν μάλιστα την αεράμυνα των Ταλιμπάν σε τέτοιο σημείο ώστε να είναι δυνατόν να βομβαρδίζονται χωρίς σχεδόν κανένα κίνδυνο όλο το 24ωρο, μέρα και νύχτα. Στόχοι του Αφγανιστάν. Αυτό εξάλλου επιθυμούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα μάλιστα με τον Αμερικανό Υπουργό Άμυνας, οι καταστροφές που προκάλεσαν τα χτυπήματα των Αμερικανικών δυνάμεων έχουν ήδη δημιουργήσει τις απαραίτητες συνθήκες για να δοθεί η χαριστική βολή στους τρομοκράτες. Αμέσως μετά, διπλωμάτες μάλιστα εκτίμησαν ότι αυτό σημαίνει ότι το έδαφος είναι έτοιμο πλέον για να αρχίσουν οι χερσαίες επιχειρήσεις. Άλλες τελευταίες πληροφορίες εντωμεταξύ φέρουν μερίδα των Ταλιμπάν να έχει αυτομολύσει και να κλείνει στρατηγική σημασία δρόμο που ενώνει το βόρειο με το νότιο Αφγανιστάν. Μάλιστα. Αυτές ήταν λοιπόν και οι τελευταίες πληροφορίες, κυρίες και κύριοι, από τα διεθνή δισογραφικά πρακτορία και συνεχίζουμε το δελτίο μας. Ισχυρό μέτωπο Μητροπολιτών είχε να αντιμετωπίσει στη σημερινή συνεδρίαση της Ιεραρχίας ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος. Και αυτό για το θέμα που δημιουργήθηκε στις σχέσεις της Ελλαδικής Εκκλησίας με το Πατριαρχείο. Αν και υπήρξαν αρκετές αιχμές, διαφαίνεται η διάθεση των δύο πλευρών να χαμηλώσουν οι τόνοι. Όπως αναμενόταν, η πρόσφατη νέα όξυνση στις σχέσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος με το Οικουμενικό Πατριαρχείο προκάλεσε ένταση στην πρώτη συνεδρίαση της Ιεραρχίας. Αρκετοί Μητροπολίτες επέριψαν ευθύνες στον Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο για τις διαστάσεις που έχει λάβει η κρίση. 25 Ιεράρχες έχουν μάλιστα υπογράψει κείμενο με το οποίο ζητούν να παγώσει το θέμα και να μην υπάρξει επιδίωξη αλλαγής του καθεστώτος που διέπει τις σχέσεις των δύο Εκκλησιών. Στο κείμενο αυτό, το οποίο αναμένεται να υπογράψουν και άλλοι Μητροπολίτες στις επόμενες ημέρες, αναφέρεται: «Με αγωνία και συνοχή καρδίας παρακολουθούμε την πορεία των σχέσεων ανάμεσα στην Εκκλησία της Ελλάδος και το Οικουμενικό Πατριαρχείο, οι οποίες, εάν πορευθούν με το ίδιο πνεύμα, μπορεί να δημιουργήσουν και σχίσμα». Πρέπει το θέμα να κλείσει και να τεθεί άπρες διαπαντός τα φάπετρα. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, μάλιστα, μετά από συνεδρίαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου στο Φανάρι, εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία χαρακτηρίζει άκερη και επιζήμια την ανακοίνωση του θέματος και καταλήγει: «Την ευθύνη δια τας ασφαλώς σοβαροτάτα συνεπίας ή ασδήποτε αντιθέτου μοδομερούς ενέργειας θα φέρει ακεραίαν η εταίρα πλευρά». Πέσουν οι τόνοι πάνω στο θέμα αυτό. Δεν είναι ώρα να το συζητούμε. Θα δούμε τι θα γίνει ευθετότερα. Ο Πρόεδρος δεν επιβεβαιώνει τα περί ανάπτυξης χερσαίων δυνάμεων στην περιοχή. Ωστόσο, Αμερικανοί αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι είναι ζήτημα χρόνου να συμβεί κάτι τέτοιο. Νωρίτερα σήμερα, εκπρόσωπος των Ταλεμπάν δήλωσε στο BBC ότι ο Μπιν Λάντεν μπορεί πλέον χωρίς περιορισμούς να διεξάγει τζιχάντ κατά των Αμερικανών εξαιτίας των επιθέσεων εναντίον του Αφγανιστάν. Ωστόσο, δεν έδωσε καμία διευκρίνηση για το ποιοι είναι αυτοί οι περιορισμοί. Όπως πάντως είχαν δηλώσει στο παρελθόν οι Ταλεμπάν, ο Λάντεν ήταν αποκομμένος χωρίς να έχει πρόσβαση σε τηλέφωνα, φαξ και ίντερνετ. Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι ο πλέον καταζητούμενος άνθρωπος στον κόσμο δεν έχει πληγεί από τους βομβαρδισμούς. Καμπούλ, Τζαλαλαμπάντ, Χεράτ, Μαζάρι Σαρίφ και Κοντούς αναφέρθηκαν από διάφορες πηγές ως στόχοι των Αμερικανικών βομβαρδιστικών στη διάρκεια της νύχτας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η περιοχή του Κανταχάρ, προπύργιο των Ταλεμπάν στο νότιο Αφγανιστάν, βομβαρδίστηκε και πάλι με το φως της ημέρας.
Οι ουρανοί είναι πλέον ελεύθεροι για τα αμερικανικά αεροπλάνα ώστε να μην παρενοχλούνται, τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος επικαλούμενος δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας Ντόναλντ Ράμσφελντ. We've struck several terrorist training camps. We've damaged most of the airfields, I believe all but one, as well as their anti-aircraft radars and launchers. And with the success of previous raids, we believe we are now able to carry out strikes more or less around the clock. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες φωτογραφίες από δορυφόρο, οι οποίες απεικονίζουν, σύμφωνα με αξιωματούχους του, στρατόπεδο εκπαίδευσης τρομοκρατών, το οποίο επλήγει. Στις παράπλευρες απώλειες φαίνεται πως περιλαμβάνεται και ο θάνατος 4 Αφγανών που εργάζονταν σε υπηρεσία εξουδετέρωσης ναρκών, η οποία χρηματοδοτείται από τον ΟΗΕ. We have no information from the ground to verify this. Nonetheless, we regret a loss of life. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ πάντως εμφανίστηκε ανήσυχος. We need to do all we can to protect innocent civilians in the struggle. Προβληματισμένος επίσης και για την επιστολή προς το Συμβούλιο Ασφαλείας του Αμερικανού πρεσβευτή στον ΟΗΕ, που αναφέρεται αόριστα σε ενδεχόμενη επέκταση του πολέμου. I think the one sentence which has caused some anxiety among the membership, which I've also asked about, was a question of that they may find it necessary to go after other organizations and other states. Στα άλλα κράτη είναι πρώτο το Ιράκ, εκτιμούν αναλυτές. Στην ερώτηση ποια θα είναι η αντίδραση του Αραβικού Συνδέσμου, ο Γενικός Γραμματέας του οργανισμού υπήρξε σαφής. واحنا لا يمكن الدول العربية كلها اتفقت على أن الإرهاب الذي وجه أيضا إلى المجتمعات العربية مسألة مرفوضة وأنه ده تخريب للمجتمعات العربية وتخريب وتشويه لسمعة الإسلام. Αξιωματούχοι του Οργανισμού της Ισλαμικής Διάσκεψης που άρχισε τις εργασίες του στο Κατάρ δηλώνουν ότι δεν τους απασχολεί ιδιαίτερα η τύχη των Ταλεμπάν, αλλά ο περιορισμός των στόχων σε βάσεις τρομοκρατών και η προστασία των αμάχων. Κατοικημένες περιοχές σε δύο πόλεις του Αφγανιστάν με θύματα αμάχους ισχυρίζονται οι Ταλιμπάν ότι επλήγησαν με τους πρωινούς βομβαρδισμούς. Από την αίθουσα σύνταξης θα μας ενημερώσει για κάθε νεότερο στοιχείο η Έφη Ζέρβα. Έφη. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, χαίρετε Γιώργο. Πηγές του Πενταγώνου δήλωσαν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν τις πρωινές ώρες με 4 πυράβλους κρούς πύργο επικοινωνιών στην περιοχή της Καμπούλ. Σύμφωνα με το CNN, βόμβες χτύπησαν την Καμπούλ κοντά σε ένα στρατιωτικό νοσοκομείο στο οποίο είχαν καταφύγει άμαχοι. Πριν από λίγο, το πρακτορείο Reuters μετέδωσε ότι δύο γυναίκες και δύο κοριτσάκια τραυματίστηκαν από τις πρωινές επιδρομές στα περίχωρα της Καμπούλ. Το ενδεχόμενο της επέμβασης χερσαίων δυνάμεων ενισχύεται από την πληροφορία ότι περισσότεροι από 1.000 Αμερικανοί στρατιώτες, μεταξύ αυτών και ειδικές δυνάμεις, βρίσκονται στη βάση Χαναμπάντ στο Ουσμπεκιστάν. Στην Ινδονησία τώρα οι αστυνομικοί πυροβόλησαν στον αέρα προκειμένου να διαλύσουν το πλήθος των μουσουλμάνων που είχε συγκεντρωθεί έξω από το κτίριο του Κοινοβουλίου στην Τζακάρντα. Αλλά ταραχές έχουμε και στο Ιράν. Παρά τα όσα ισχυρίστηκαν οι Αμερικανοί, οι Ταλεμπάν, διαστόματος Ζαΐφ, επιμένουν ότι η αντιεροπορική τους άμυνα δεν επλήγει και ότι η στρατιωτική τους ικανότητα παραμένει ισχυρή. Από την Ντόχα του Κατάρ, που πραγματοποιείται η Σύνοδος των Χωρών Μελών της Ισλαμικής Διάσκεψης, ο Παλαιστίνιος ηγέτης Γιάσερ Αραφάτ τάχθηκε υπέρ της ανάληψης διεθνούς δράσης κατά της τρομοκρατίας. Το πρακτορείο CNN μετέδωσε πριν από λίγο ότι στο μήνυμα της Αλ-Κάιντα που μεταδόθηκε χτες από το Αλ Τζαζίρα, αναλυτές εκτιμούν ότι μπορεί να περικλείονται κωδικοποιημένες πληροφορίες ώστε να αναλάβουν δράση οι τρομοκράτες σε όλο τον κόσμο. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Κόνιλ Πάουελ, πριν από λίγο στο CNN, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πορεία της Αμερικανικής Αντιτρομοκρατικής Εκστρατείας. Αυτά για την ώρα. Έφη Ζέρβα, να σε ευχαριστήσουμε. Πρωτοβουλία για τη σύγκληση διεθνούς διάσκεψης των ηγετών των θρησκευτικών δογμάτων με στόχο την αποφόρτιση του κλίματος και τη συνεργασία μεταξύ θρησκειών και πολιτισμών αναλαμβάνει ο Υπουργός Εξωτερικών. Το πρωί ο κύριος Παπανδρέου επισκέφθηκε την Κωνσταντινούπολη, όπου στο φανάρι είχε ωριαία συνεργασία με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων για το πώς είναι δυνατόν να συνεργαστούν οι θρησκευτικοί αλλά και οι πολιτικοί ηγέτες για την ειρήνη. Ο κύριος Παπανδρέου, επιστρέφοντας από την Κωνσταντινούπολη, θα ενημερώσει την αρμόδια τομεάρχη για θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Ντόρα Πακογιάννη. Για τις επαφές που είχε στην Κωνσταντινούπολη ο Υπουργός των Εξωτερικών, θα μας ενημερώσει η διπλωματική μας συντάκτρια, η Μιρέλα Καλωστήπη, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μιρέλα. Καλώς σας
σας μεσημέρι από την Κωνσταντινούπολη. Ήδη ολοκληρώθηκε η επίσκεψη εδώ του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Παπανδρέου, ο οποίος, όπως είπες και εσύ Γιώργο, είχε πάνω από μία ώρα συνομιλίες και συνεργασία με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Στην πρόταση του Γιώργου Παπανδρέου, ο κύριος Βαρθολομαίος συμφώνησε και επικρότησε αυτή την πρωτοβουλία, γιατί, όπως είπε, κάτω από αυτές τις τραγικές συνθήκες στις οποίες ζούμε, θα πρέπει και η θρησκεία να παίξει το ρόλο της σε συνεργασία με τους πολιτικούς ηγέτες. Η θρησκεία όλων των δογμάτων, όλες οι θρησκείες, περιλαμβανομένου του Ορθόδοξου, του Μουσουλμανικού και του Ιουδαϊκού κόσμου. Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, όπως τόνισε και ο Υπουργός Εξωτερικών, έχει και στο παρελθόν αποδείξει τις πρωτοβουλίες τις δικές του για τον διαθρησκευτικό διάλογο. Και επισήμανε ότι στο εγγύς μέλλον θα μπορούσε να γίνει μια μεγάλη διάσκεψη προς αυτή την κατεύθυνση για τη συνεργασία λαών και ανθρώπων. Ο Υπουργός των Εξωτερικών στις δηλώσεις του σε μια συνέντευξη τύπου που έγινε μετά τη συνάντηση με τον Πατριάρχη είπε ότι για την Ελλάδα δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι κινδυνεύουμε από την τρομοκρατία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η τρομοκρατία δεν μας αφορά όλους και κυρίως γιατί υπονομεύει τους δημοκρατικούς μας θεσμούς. Θα πρέπει, τόνισε, να συνεργαστούμε όλοι ώστε να απομονωθούν όλοι εκείνοι οι θρησκευτικοί ηγέτες, όλα εκείνα τα πρόσωπα τα οποία χρησιμοποιούν τη θρησκεία για φανατισμό, για βία, για τρομοκρατία εις βάρος της ανθρωπότητας. Αυτά από μένα, Γιώργο. Μιρέλα, δεν προσδιορίστηκε χρονικά η περίοδος κατά την οποία θα ήθελαν να γίνει αυτή η συνάντηση, αυτή η διάσκεψη. Αυτό δεν προσδιορίστηκε και ο λόγος είναι γιατί τώρα ξεδιπλώνεται αυτή η πρωτοβουλία. Ο κ. Παπανδρέου ήδη έχει συζητήσει για το θέμα αυτό με τον ομολογό του, τον Κόλιν Πάουελ, τον Ρώσο ομολογό του, τον κ. Ιβανόφ, με την Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα με τον κ. Πρόντι, καθώς επίσης και με τον Γιάσερ Αραφάτ και τον Σιμών Πέρες. Και βεβαίως όλη αυτή η συνομιλία που είχε σήμερα, οι συμβουλές, όπως είπε ο ίδιος, που πήρε από τον Οικουμενικό Πατριάρχη, καθώς ο ίδιος γνωρίζει πολύ καλά τον μουσουλμανικό κόσμο, θα μεταφερθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ως εκ τούτου αυτή η πρωτοβουλία ξεκινάει και εξελίσσεται. Μιρέλα, καλώς τύπη, να σε ευχαριστήσουμε. Οι Ταλεμπάν έχουν να αντιμετωπίσουν και το εσωτερικό μέτωπο με τις δυνάμεις της Βόρειας Συμμαχίας. Οι αντάρτες του Βορρά βρίσκονται σε αναμονή προκειμένου να προχωρήσουν προς την πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, την Καμπούλ, αν και διαθέτουν πεπαλαιωμένο οπλισμό. Μετά την έναρξη των βομβαρδισμών από τους Αμερικανούς μπροστά στο βόρειο συνασπισμό του Αφγανιστάν, ανοίγεται η προοπτική προώθησής του προς την Καμπούλ. Το μέρος του μετώπου στο οποίο βρισκόμαστε τις τελευταίες εβδομάδες δεν είναι το πιο κοντινό προς την αφγανική πρωτεύουσα. Οι μαχητές όμως δηλώνουν αποφασιστικότητα. Οι δύο μαχητές στα χαρακόμματα δείχνουν αποφασισμένοι. Πολλά σε αυτό τον αδελφοκτόνο πόλεμο εξαρτώνται από το ηθικό των απλών φαντάρων. Όπως ισχυρίζονται οι αξιωματικοί τους, οι φαντάροι του Βόρειου Συνασπισμού είναι πιο αποφασιστικοί και πιο ηθικά ανεβασμένοι από τους αντιπάλους τους Ταλιμπάν και μισθοφόρους. Είναι έτσι άραγε. Αυτό θα το δείξουν ίσως οι επόμενες μέρες των αποφασιστικών μαχών. Πέρα όμως από τις διαβεβαιώσεις των αξιωματικών, πολλά θα εξαρτηθούν από το επίπεδο και το μέγεθος των βομβαρδισμών από τους Αμερικανούς. Οι στρατηγοί του Βόρειου Συνασπισμού, παρά την ετοιμότητα που δηλώνουν, δεν έχουν αναλάβει ακόμα δράση. Έχουν όμως συγκεκριμένο σχέδιο. Οι στρατιωτικοί ηγέτες του Βόρειου Συνασπισμού θέλουν από τους Αμερικανούς όχι μόνο τον βομβαρδισμό των στρατηγικής σημασίας πόλεων όπως έγινε το προηγούμενο διήμερο, αλλά ταυτόχρονα θέλουν να πληγούν οι θέσεις του μετόπου των Ταλιμπάν έτσι ώστε να ανοίξει ο δρόμος για αυτούς για την Καμπούλ. Μόνο τότε φαίνεται να αναλάβουν δράση. Από το Βόρειο Αφγανιστάν, Δημήτρης Λιάτσος για την Ελληνική Τηλεόραση. Η διαρροή στον τύπο είναι συνακόλουθο ενός πολέμου σε διεθνή κλίμακα. Ενοχλημένος πάντως φέρεται ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών από τις ειδήσεις που μεταδίδονται από τα δυτικά μέσα ενημέρωσης αλλά και από τη δορυφορική τηλεόραση του Κατάρ, Αλ Τζαζίρα. Ο Λευκός Οίκος υπεραμύνθηκε της προσπάθειας του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, George Bush, να περιορίσει από τα περισσότερα μέλη του Κογκρέσου την πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά με τις στρατιωτικές επιθέσεις στο εξωτερικό, καθώς και τις απειλές που δέχεται η Αμερική μετά το τρομοκρατικό χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου.
Ωστόσο, μετά τις έντονες αντιδράσεις που ξέσπασαν στον κόλπο των κοινοβουλευτικών, οι οποίοι χαρακτήρισαν την απόφαση του Προέδρου αντισυνταγματική, ο Μπους αναγκάστηκε να αλλάξει θέση όσον αφορά στον περιορισμό της πληροφόρησης του Κογκρέσου. Το ζήτημα προέκυψε όταν έπειτα από ενημέρωση των μελών του Κογκρέσου για το μέγεθος του κινδύνου νέων τρομοκρατικών επιθέσεων από ειδικούς επιζητημάτων ασφαλείας, σχετικές πληροφορίες διέρευσαν στον Αμερικανικό τύπο. Η κυβέρνηση Bush όμως δεν έχει ενοχληθεί μόνο από τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, αλλά και από τη δορυφορική τηλεόραση του Κατάρ, Al Jazeera, την οποία και κατηγόρησε ανοιχτά ότι σπείρει ψευδείς και εμπριστικές ειδήσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαμαρτυρήθηκαν επίσημα και στην κυβέρνηση του Κατάρ εξαιτίας της μετάδοσης την περασμένη εβδομάδα συνέντευξης του νούμερο 1 υπόπτου για τις επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου, Οσάμα Μπιν Λάντεν. Οσάμα Μπιν Λάντεν, like it or not, is a party to the present crisis. Ο εμμύρης του Κατάρ, Σέιχης Χαμάν Μπιν Χαλίφα Αλθάνη, κλήθηκε κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Ουάσιγκτον να ασκήσει μετριοπαθή επιρροή στον ευρεύοντα στο Κατάρ αραβικό τηλεοπτικό σταθμό Al Jazeera. Just like week, as you know, the secretary met with the emir of Qatar and expressed concern about some of the inflammatory rhetoric that was coming out on Al Jazeera. Ο Γενικός Διευθυντής του σταθμού, Μοχάμεντ Τζάσιμ Αλ Άλι, από την πλευρά του δήλωσε ότι το κανάλι του κρατά τις ισορροπίες, ασκώντας πιέσεις και προς τις δύο πλευρές. Με ανακοίνωσή του, το Διεθνές Ινστιτούτο Τύπου εξέφρασε την ανησυχία του σχετικά με τις προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών να επηρεάσουν τα αραβικά μέσα ενημέρωσης. Παρ' όλα αυτά, το Al Jazeera είναι ο πρωταγωνιστής του πολέμου της εικόνας, έχοντας πάρει τα σκύπτρα από το CNN που περιορίζεται σε αναμεταδόσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά ένα μη αγγλόφωνο κανάλι βρίσκεται στην πρώτη γραμμή. Οι διαρροές στον τύπο είναι επακόλουθο ενός πολέμου σε διεθνή κλίμακα. Χθεσινό δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας Zaman, το οποίο δεν έχει ακόμη διαψευστεί, ανέφερε ότι η τουρκική κυβέρνηση έστειλε στρατιωτικές δυνάμεις στα σύνορα του Ουσμπεκιστάν με το Αφγανιστάν πριν πάρει τη συγκατάθεση της Βουλής. Η Zaman έγραψε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ζήτησαν από την Τουρκία την αποστολή 3.000 στρατιωτών. Συνάντηση είχαν νωρίτερα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ο Υπουργός Σάκης Τσοχατζόπουλος και ο πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών Τόμας Μίλερ, ο οποίος ευχαρίστησε τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας για τις στρατιωτικές διευκολύνσεις που παρέχει η χώρα μας στις Ηνωμένες Πολιτείες και αναφερόμενος στα μέτρα ασφάλειας που έχει λάβει η ελληνική κυβέρνηση, είπε πως γίνεται άριστη δουλειά. Τις ευχαριστίες της Αμερικανικής κυβέρνησης και του Αμερικανικού λαού προς την Ελλάδα και τους Έλληνες εξέφρασε ο νέος Αμερικανός πρεσβευτής στην Αθήνα, Τόμας Μίλερ, αμέσως μετά τη συνάντησή του με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Σάκη Τσοχατζόπουλο. Ο κύριος Μίλερ εμφανίστηκε ικανοποιημένος για τις διευκολύνσεις που παρέχει η χώρα μας στις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις και ιδιαιτέρως για τα μέτρα ασφαλείας που έχουν ληφθεί από τις ελληνικές αρχές για την προστασία των Αμερικανών που βρίσκονται στην Ελλάδα. I think the Greek government has done an excellent job thus far. I think that they see that this is a threat to all of us, not just the World Trade Center or, you know, the Pentagon. And I think the cooperation that we've had with the Greek government has been superb. Εμείς συμμετέχουμε ενεργά μαζί με όλες τις άλλες χώρες της κοινότητας να προωθηθεί μια κοινή πολιτική ασφάλειας απέναντι στις δημοκρατίες. Ο Αμερικανός αξιωματούχος δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τον κύριο Τσοχατζόπουλο για τη χρονική μετάθεση της στρατιωτικής άσκησης Τοξότης, κάτι που είχαν ζητήσει οι Αμερικανοί για να μην επιβαρυνθεί και με άλλες στρατιωτικές δυνάμεις η Ανατολική Μεσόγειος. Πάντως, ο κύριος Μίλερ υπογράμμισε ότι ο πόλεμος ενάντια στην τρομοκρατία δεν έχει να κάνει με πόλεμο εναντίον θρησκειών ή πολιτισμών και γι' αυτό ακριβώς το λόγο πρόσθεσε οι Ισλαμιστές ηγέτες καταδίκασαν την τρομοκρατία και συμφώνησαν ότι σε αυτή τη διένεξη δεν πρέπει να χρησιμοποιείται το Ισλάμ. Στο Πακιστάν, η κυβέρνηση Μουσάραφ βρίσκεται σε δύσκολη θέση, έχοντας να αντιμετωπίσει τρία βασικά προβλήματα. Την έντονη αντίδραση του Ισλαμικού στοιχείου, ήδη υπάρχουν τέσσερις νεκροί στις αντιαμερικανικές διαδηλώσεις, το μεγάλο όγκο των προσφύγων και το πάντα ανοιχτό μέτωπο με την Ινδία. Ο Κεμάλ Ματινουντίν, απόστρατος στρατηγός στο Πακιστάν, γνωρίζει άριστα το Αφγανιστάν και τους Ταλιμπάν. Έχει γράψει άλλωστε τρία σχετικά βιβλία. Προσεκτικός στις αναλύσεις του, αν και γνώστης του αντικειμένου, σχολίασε την επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών.
US has already started the attacks on Afghanistan. What objective do you think Washington can achieve? The objective seems to be that they should be able to attain air superiority so that when the ground forces are employed, then there's no danger from the Taliban aircraft to come into the air so that they get complete coverage from the air. I think that will take some days before they can achieve that. You can be lucky in just getting hold of Osama or Bin Laden somewhere. On the other hand, you may continue trying and you may continue to fail because Afghanistan is a mountainous country. It's a very barren area. There are a lot of caves and rocks and where people can hide. Ο στρατηγός Ματινουντίν δεν δίστασε να πει τη γνώμη του για τις επιλογές του Προέδρου Μουσάραφ και την κατάσταση στο Πακιστάν. Do you think, in your opinion, President Musharraf has strengthened his position by sidelining or removing hardliners? He is very confident of what he is doing. He is very certain of his policies, and I think there is no change as far as that is concerned. He was confident then, and even now he is confident of handling the situation. Ο στρατηγός Ματινουντίν έχει λάβει μέρος σε τρεις πολεμικές αναμετρήσεις του Πακιστάν με την Ινδία και έφτασε ως τα υψηλότερα σκαλοπάτια της ιεραρχίας στον στρατό της χώρας του. Σε επιφυλακή βρίσκονται ο στρατός και η αστυνομία του Πακιστάν, καθώς οι διαδηλώσεις των φανατικών Ισλαμιστών μέρα με τη μέρα γίνονται και πιο δυναμικές. Ο απεσταλμένος μας στο Ισλαμαμπάντ, ο Κώστας Αρικάς, μας μεταφέρει το κλίμα που επικρατεί. Κώστα. Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Ευτυχώς σήμερα δεν είχαμε διαδηλώσεις. Δεν είχαμε αυτά που έγιναν τις προηγούμενες μέρες, κυρίως στην Κουέτα, όπου δυστυχώς ρίξαμε και θύματα. Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, χθες τρεις, προχθές ένας, από πυρά αστυνομικών. Ωστόσο, όλοι περιμένουμε με αγωνία την Παρασκευή. Μετά την προσευχή των μουσουλμάνων, αναμένεται να διοργανωθούν μεγάλες διαδηλώσεις. Στρατός και αστυνομία είναι σε πλήρη ανάπτυξη. Δεν θα ήταν υπερβολή αν θα λέγαμε ότι ακόμα και το Ισλαμαμπάντ, μια ήσυχη πόλη, μια πόλη ασφαλής, στρατοκρατείται. Έχουν αναπτυχθεί στρατιώτες, έχουν φτιαχτεί πρόχειρα πολυβολία μέσα στην πόλη. Προστατεύονται όλα τα δημόσια κτίρια, πρεσβείες, το προεδρικό μέγαρο. Όπως φαίνεται, ο στρατηγός Μουσάρα θέλει με κάθε τρόπο, με κάθε μέσο να κρατήσει την τάξη στη χώρα του. Βλέπουμε στα πλάνα μας, ναι. Βλέπουμε εικόνες από τη φωτιά για την οποία μας ενημέρωσες νωρίτερα στο αρχηγείο του Πακιστανικού στρατού. Ακριβώς, Γιώργο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, ήταν μια μικρή σε έκταση φωτιά. Προκάλεσε βέβαια ζημιές. Δεν γνωρίζουν τα αίτια. Κάποιοι μίλησαν για βραχυκύκλωμα, κάποιοι για άλλο άγνωστο λόγο. Ωστόσο, γίνεται μια προσπάθεια, όπως είναι φυσικό εδώ πέρα, να υποβιβαστεί το θέμα. Δεν ξέρω από τι προήρθε η φωτιά, δεν ξέρω τελικά πόσο μεγάλη ήταν, γιατί δεν μπήκαμε, δεν μας άφησαν να μπούμε μέσα. Κανείς δεν ξέρει τι έγινε. Ωστόσο, οι αρχές είπαν ότι ήταν μια μικρή φωτιά που προκάλεσε μόνο υλικές ζημιές. Κώστα, ένα ακόμη ερώτημα. Επειδή γίνεται πολλής λόγος αυτές τις ημέρες για τις παράπλευρες συνέπειες αυτού του πολέμου, παρατηρούμε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, παρότι το Ισλαμαμπάντ βρίσκεται στο κέντρο των εξελίξεων, το χρηματιστήριο του Πακιστάν παρουσιάζει μια ανωδική πορεία. Ακόμη και τις δύο τελευταίες ημέρες, χτες και σήμερα, ο δείκτης Καράτσι 100 παρουσιάζει έως και κέρδη. Δεν είναι παράξενο αυτό και πολλοί το συνδυάζουν και με την, με την αλλαγή της ισοτιμίας της ρουπίας, του νομίσματος δηλαδή του Πακιστάν σε σχέση με το δολάριο, όπου δυναμώνει και το εθνικό νόμισμα όπως φαίνεται του Πακιστάν. Αυτό σύμφωνα με κάποιες εξηγήσεις που πήραμε από κάποιους αναλυτές οικονομικούς δίνουν την παρακάτω εξήγηση. Λένε ότι το Πακιστάν βρίσκεται στο επίκεντρο των γεγονότων, θα παίξει σημαντικό ρόλο στην περιοχή τα επόμενα χρόνια και γι' αυτό εξηγείται η άνοδος του χρηματιστηρίου. Πολλοί ποντάρουν δηλαδή επενδυτές στο ότι το Πακιστάν θα αναπτυχθεί, θα είναι ένα κράτος που θα κρατάει τη σταθερότητα κατά κάποιο τρόπο στην περιοχή και θα έρθουν σίγουρα επενδύσεις. Εν τω μεταξύ υπάρχει βέβαια και η φτηνή εργατική δύναμη που είναι άφθονη, πάρα πολλά εκατομμύρια κόσμου, είναι περισσότερα από 130 εκατομμύρια για τον πληθυσμό του Πακιστάν και έτσι εξηγούν οι οικονομικοί παράγοντες την άνοδο του χρηματιστηρίου και την αλλαγή της ισοτιμίας με το δολάριο. Κώστα Σαρικά, να σε ευχαριστήσουμε. Το αόρατο όπλο του βιολογικού πολέμου δίνει το απειλητικό του παρόν πλέον στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μετά το θάνατο 63χρονου δημοσιογράφου στη Φλόριδα, ο οποίος είχε μολυνθεί από το βακτήριο του άνθρακα, και ένας άλλος άνδρας υποβάλλεται σε εξετάσεις σε νοσοκομείο της Βόρειας Βιρτζίνιας. Ο ασθενής είχε σχέσεις με την εταιρεία American Media, όπου εκδηλώθηκε η ασθένεια. 300 άτομα που εργάζονταν στο ίδιο κτίριο υποβλήθηκαν σε εργαστηριακές εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν φέρουν το βακτήριο και τους δόθηκαν αντιβιωτικά για προληπτικούς λόγους. Η απειλή εσωκλείεται σε φάκελο και η επιστολή φτάνει στο στόχο.
Είναι η νέα εκδοχή τρόμου, την οποία εξετάζουν σοβαρά οι αμερικανικές αρχές. Κλιμάκιο βιοτρομοκρατίας του FBI ανέλαβε να εξιχνιάσει την υπόθεση μετά το πρώτο θανατηφόρο κρούσμα μόλυνσης από το βακτήριο του άνθρακα. We don't have enough information to know whether this could be related to terrorism or not. Στο πληκτρολόγιο που χρησιμοποιούσε ο δημοσιογράφος της εφημερίδας Sun, Robert Stevens, βρέθηκε η αιτία που προκάλεσε το θάνατό του. Αόρατα σπορίδια άνθρακα. 300 άνθρωποι, οι εργαζόμενοι στο κτίριο του εκδοτικού ομίλου American Media, παίρνουν ήδη αντιβίωση και αναμένουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Ανάμεσά τους και η Ελληνοαμερικανίδα Ροξάνη Γεωργούλη. Ο άνθρωπος που μοίραζε την αλληλογραφία στο κτίριο έχει μολυνθεί από το βακτήριο του άνθρακα. Πονοκέφαλος, πονόλαιμος και ναυτία θεωρούνται ύποπτα συμπτώματα όσον αφορά τη μόλυνση από εισπνοή σποριδίων άνθρακα. Ο καθηγητής επιδημιολογίας Δημήτρης Τριχόπουλος επισημαίνει πως η κίνδυνη μετάδοση είναι περιορισμένη. Δεν είναι, δηλαδή δεν μιλάμε για τα πρώτα συμπτώματα, αλλά τα οποία τα αναπνευστικά προβλήματα, τα οποία χρειάζονται αρκετές μέρες μετά την έκθεση για να εμφανιστούν, γιατί τα αναπνευστικά προβλήματα είναι εκείνα που είναι καταδικαστικά για τον ασθενή και αυτό θέλει αρκετές μέρες. Είναι όμως αόρατο όπλο. Μικρές οι πιθανότητες εντοπισμού, μικρό το κόστος παραγωγής και χαμηλό το επίπεδο τεχνογνωσίας που απαιτείται, προσθέτει ο καθηγητής μικροβιολογίας Νίκος Λεγάκης. Αυτό που πρέπει να σημειώσει όμως κανείς είναι πως με τα περισσότερα των νοσημάτων γίνεται ότι άλλο είναι ο αριθμός των ατόμων που θα πάθουν λίμωξη και άλλο είναι ο αριθμός των ατόμων που μολύνονται. Ανήμερα της Εθνικής Γιορτής προς τιμήν του Χριστόφορου Κολόμβου στις Ηνωμένες Πολιτείες δόθηκε στη δημοσιότητα νέα δημοσκόπηση. Κύριο ερώτημα αυτή τη φορά εάν ο πρόεδρος Μπους έκανε αρκετά για να προστατέψει τους Αμερικανούς. Τα μέτρα ασφαλείας επαρκούν, απάντησε το 54%. Δεν επαρκούν, έκρινε όμως το 36% των ερωτηθέντων στη δημοσκόπηση του CBS. Για τις κινήσεις της Βόρειας Συμμαχίας που μοιάζει να προελάβει προς την Καμπούλ, θα μας ενημερώσει τώρα ο Δημήτρης Λιάτσος που βρίσκεται στο Χοτζαμπαλντίν, στα βόρεια του Αφγανιστάν και είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δημήτρη. Ναι, γεια σας από το Βόρειο Αφγανιστάν. Εδώ έχει αλλάξει ο καιρός άρδιν. Δεν ξέρω αυτό αν θα παίξει ρόλο στις επόμενες κινήσεις που θα κάνουν οι Αμερικανοί με τους βομβαρδισμούς. Ο τρελός αέρας, οι ανεμοστρόβιλοι που επικρατούσαν τις δύο προηγούμενες μέρες έχουν σταματήσει και έχει αρχίσει η βροχή εδώ πέρα. Είναι αποπνικτική η ατμόσφαιρα τώρα από βροχή και από χαμηλά σύννεφα τα οποία έχουν σκεπάσει τελείως τον ουρανό του Βόρειου Αφγανιστάν. Δεν ξέρουμε τι κατάσταση επικρατεί στο κέντρο των επιχειρήσεων που είναι πολύ πιο νότια, είναι στο κέντρο του Αφγανιστάν και στις νότιες και νότιες δυτικές περιοχές. Εκείνες οι ειδήσεις όμως που φτάνουν είναι για τις μεγάλες καταστροφές που έχουν, υλικές καταστροφές, αλλά και θύματα που υπάρχουν στην περιοχή και της Καμπούλ και του Κανταχάρ και της Τζελαλαμπάντ. Είχαμε το πρωί την είδηση ότι η Μοζαρή Σαρίφ έπεσε στα χέρια του Βόρειου Συνασπισμού αφού οι Ταλιμπάν την εγκατέλειψαν ως αποτέλεσμα των βομβαρδισμών των Αμερικάνων. Ωστόσο όμως αυτή η είδηση διαψεύδεται και από ό,τι μαθαίνουμε πριν από λίγο δεν έχει πέσει καμία πόλη, δεν έχει αφαιθεί καμία πόλη από τα χέρια των Ταλιμπάν από όσες πόλεις είχαν μέχρι τώρα. Εκείνο το οποίο είναι σημαντικό είναι ότι ο Βόρειος Συνασπισμός εξακολουθεί να κρατάει μια στάση αναμονής. Δεν γίνονται προωθήσεις στρατού, γίνονται απλώς αυτό που γινόταν για τις προηγούμενες μέρες, η εκατέρωθεν ανταλλαγή πυρών. Mm-hmm. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, όπως ξέρετε, ότι αν και πότε, το μεγάλο ερώτημα είναι αν και πότε θα αρχίσουν χερσαίες επιχειρήσεις και υπό ποιες συνθήκες. Ο Βόρειος Συνασπισμός θεωρητικά λέει και τονίζει συνέχεια ότι έχει δυνατότητα να τα βγάλει πέρα μόνος του στις χερσαίες επιχειρήσεις, ωστόσο όμως μέχρι τώρα δεν έχει κάνει καμιά κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση. Δημήτρη Λιάτσο, να σε ευχαριστήσουμε. Στην Ιταλία και στη Γερμανία συνελήφθησαν 3 άτομα που πιστεύετε ότι έχουν σχέση με τις οργανώσεις του Οσάμα Μπιν Λάντεν, ενώ αναζητείται και 4ο άτομο στη Γαλλία. Νέο πυρήνα Ισλαμιστών εξτρεμιστών εξάρτρωσε η Ιταλική αστυνομία στο Μιλάνο. 3 Άραβες νομοκράτες συνελήφθησαν και ένα 4ο συνεταζητείται στη Γαλλία. Πρόκειται για πυρήνα που αποτελείται από έναν Λιβανέζο, 3 Τινήσιους και έναν Αιγύπτιο, όλοι τους με αποδεδειγμένες διασυνδέσεις με το χώρο των φανατικών μουσουλμάνων. Ο εισαγγελέας του Μιλάνου, Τζεράρντο Νταμπρόζιο, που διευθύνει τις έρευνες, εξέφρασε την υποψία πως οι 4 συνδέονται με πυρήνα της οργάνωσης του Μπιν Λάντεν, που εξαρτώθηκε τον Απρίλιο πάλι στο Μιλάνο. Τότε είχαν πέσει στα χέρια της αστυνομίας 5 φανατικοί Ισλαμιστές.
Τώρα οι συγκεκριμένες κατηγορούνται για λαθρεμπόριο όπλων και συνενοχή σε εγκληματικές ενέργειες. Αυτήν την ώρα πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να εξαλείψουμε τα τρομοκρατικά δίκτυα, να μην αφήσουμε εκκρεμότητα, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Ρέπας. Αναφερόμενος στον κίνδυνο για χρήση βιολογικών ή χημικών όπλων, ο κ. Ρέπας εξέφρασε την εκτίμηση πως οι τρομοκράτες δεν θα φτάσουν στο σημείο να κάνουν χρήση τέτοιων όπλων. Ο αγώνας αυτός γίνεται για την εξάλειψη των τρομοκρατικών δικτύων όπου υπάρχουν και δρούν. Δεν είναι αγώνας μόνο για τον Μπιν Λάντεν. Ο Μπιν Λάντεν, η Αλ-Κάιντα, τα στελέχη της είναι ο στόχος σε αυτή τη φάση. Αλλά ο αγώνας είναι συνεχής σε όλα τα μέτωπα, σε κάθε γωνιά του πλανήτη, εναντίον τρομοκρατικών δικτύων όπου υπάρχουν τρομοκρατικά δίκτυα. Αυτό δεν πρέπει να μας διαφεύγει. Αλλιώς θα επικρατήσει ο φόβος και ο ζόφος στον πλανήτη μας. Ο κίνδυνος ο οποίος προκύπτει από την ενδεχόμενη χρησιμοποίηση βιολογικών όπλων είναι τεράστιος. Δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό το οποίο θα προκύψει ως συνέπεια μετά από την χρησιμοποίηση αυτών των βιολογικών όπλων. Καλό είναι να προλάβουμε οποιαδήποτε τέτοια απόπειρα. Η ανησυχία η δική μας είναι στο ίδιο μήκος κύματος με την ανησυχία των πολιτών σε άλλες γωνιές της Ευρώπης ή της Αμερικής. Πιστεύουμε ότι όσο κι αν είναι παράλογο και απρόβλεπτο και αυθαίρετο αυτό το οποίο κάνει ένας τρομοκράτης, η αυθαιρεσία του αυτή δεν θα φτάσει σε τέτοιο σημείο ώστε να οδηγηθεί στη χρησιμοποίηση βιολογικών όπλων. Στην εκπομπή 50 λεπτά που θα προβληθεί εκτάκτως απόψε στις 8 από την ΕΤ, ο Νίκος Μεγρέλης παρουσιάζει τις αθίατες πλευρές του νέου πολέμου. Μιλούν άνθρωποι που αφιέρωσαν τον εαυτό τους με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στην επόμενη μέρα της τραγωδίας στη Νέα Υόρκη και στην Ουάσιγκτον. Στην εκπομπή μιλούν ακόμη ο τελευταίος ηγέτης της Σοβιετικής Ένωσης Μιχαήλ Κρομπατσόφ, πρώην αξιωματική της ΚΑΓΕΜΠΕ και βετεράνη του πολέμου στο Αφγανιστάν. Με την ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Σιμίτη και τους χαιρετισμούς όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων, ανοίγει αύριο τις πύλες του το 6ο συνέδριο του κινήματος στο Ολυμπιακό Στάδιο. 6.500 σύνεδροι που εκπροσωπούν τις οργανώσεις του ΠΑΣΟΚ σε όλη τη χώρα θα ψηφίσουν την Κυριακή, τελευταία ημέρα του συνεδρίου, για την ανάδειξη του Προέδρου και της Κεντρικής Επιτροπής, αλλά και για τις πολιτικές θέσεις του κόμματος το επόμενο διάστημα. Τις εργασίες θα απασχολήσει και η διεθνή συγκυρία μετά το τρομοκρατικό χτύπημα στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα ψηφιστεί πολιτική διακήρυξη για το θέμα. Στο συνέδριο θα μετάσχουν 20 ξένες αντιπροσωπείες. Στη 1:10 το μεσημέρι έπεσε σε ακατοίκητη περιοχή στον Άραξο αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας τύπου Α7. Ο χειριστής υποσμηναγός Ιωάννης Χριστολουκάς εγκατέλειψε με επιτυχία το αεροσκάφος. Διεξάγεται ήδη έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος. 38 λαθρομετανάστες από το Ιράκ εντοπίστηκαν. Σημάνει τις τελευταίες ημέρες στο λιμενικό σώμα. Τα αυξημένα μέτρα ασφάλειας εστιάζονται κυρίως στο λιμάνι του Πειραιά, ιδιαίτερα στους επιβατικούς σταθμούς των κρούας γεροπλοίων και στα επιβατικά της ακτοπλοείας. Για τους έκτακτους ελέγχους έχουν επιστρατευτεί εκπαιδευμένα σκυλιά, αλλά και οι ομάδες των ειδικών αποστολών του λιμενικού σώματος που χτενίζουν τις προβλήτες του λιμανιού κατά την επιβίβαση και αποβίβαση των επιβατών, αλλά και κατά την φόρτωση των οχημάτων στα πλοία. Στην προβλήτα των πλοίων που αναχωρούν για τη Ρόδο, παρακολούθησε το μεσημέρι ανάλογους ελέγχους ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας Χρήστος Παπουτσής. Απαιτείται και η συνεργασία όλων, και εννοώ των εργαζομένων πρώτα απ' όλα, των ναυτικών, που και εκείνοι πρέπει να έχουν τα μάτια τους ανοιχτά, να προσέχουν. Στα κρουαζιερόπλια οι έλεγχοι έχουν αυξηθεί, ιδιαίτερα κατά την αποεπιβίβαση των επιβατών. Με εντολή του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, τα λογιστήρια των πλοίων εκδίδουν ειδικές άδειες εισόδου, με τις οποίες εφοδιάζονται ακόμα και τα πληρώματα, καθώς χωρίς αυτές δεν επιβιβάζεται κανείς στο κρουαζιερόπλιο. Αυξημένα μέτρα έχουν ληφθεί από το λιμενικό σώμα και στις θαλάσσιες περιοχές όπου βρίσκονται εγκαταστάσεις πετρελοειδών, αλλά και όπου γίνεται διακίνηση επικίνδυνων φορτίων. Την κατανόηση του κοινού ζήτησε από τους πολίτες ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας για την τυχόν ταλαιπωρία που θα υποστούν κατά τη διάρκεια των έκτακτων ελέγχων στα λιμάνια. Σύμφωνα με πληροφορίες που φτάνουν στις ελληνικές αρχές, στα τουρκικά παράλια υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση προσφύγων, κυρίως από το Αφγανιστάν και το Ιράκ, οι οποίοι επιδιώκουν να περάσουν με κάθε μέσον στη χώρα μας. Το περίπτερο της Ομοσπονδίας Εκδοτών Βιβλιοπολών εγκαινίασε το πρωί στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου της Φραγκφούρτης. Πράγμα πάρα πολύ στο έργο και στην ασφάλεια του αεροδρομίου μας. Μας έστειλε 20 άνδρες των ΕΚΑΜ, οι οποίοι περιπολούν 24 ώρες το 24ωρο σε όλους τους ορόφους του κτηρίου αεροσταθμού.
Μάλιστα. Μπέλα, πέρα από αυτό. Ναι. Δεν ξέρω, η συνάδελφος η Μπέλα Ιθεριού θέλει να ρωτήσει κάτι. Ναι, ναι. Θα ήθελα ίσως να μας πει ο κ. Κανεβάκης να μας μιλήσει πιο αναλυτικά λίγο για αυτά τα μέτρα. Υπάρχουν σκυλιά εκπαιδευμένα, υπάρχει κάποιο τεθωρακισμένο όχημα στην πίστα του αεροδρομίου. Βεβαίως. Καταρχήν θα πρέπει να σας πω ότι τα αυτοκίνητα τα οποία προσεγγίζουν στο κτίριο αεροσταθμού και κάπου στο χώρο μεταξύ του κτιρίου της αστυνομίας και του επιβατικού σταθμού γίνονται spot check στα αυτοκίνητα τα οποία προσεγγίζουν. Δηλαδή ελέγχουν τα port bagage ως προς τα αντικείμενα που φέρουν, ρωτούν αν οι επιβάτες έχουν εισιτήριο να ταξιδέψουν. Είναι ο πρώτος έλεγχος που γίνεται πριν ο επιβάτης μπει στην αίθουσα του κτιρίου, στις αίθουσες του κτίριου αεροσταθμού. Μπαίνοντας στο κτίριο αεροσταθμού, αμέσως αρχίζει το θέμα της ταυτοπροσωπίας. Όπως σας είπα, χωρίς ταυτότητα η εταιρεία δεν του επιτρέπει να ταξιδεύσει. Γίνεται λοιπόν ένας έλεγχος ταυτοπροσωπίας πρώτος στο check-in counter και στη συνέχεια ένας δεύτερος στο gate αναχωρήσεων, στην πύλη αναχωρήσεων. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Καναβάκη, μ' ακούτε? Μάλιστα. Μ' ακούτε? Το ότι έχουμε σε σχέση με άλλα αεροδρόμια, γιατί εδώ πέρα έχουμε και τα ποσοστά, και σε άλλα αεροδρόμια έχει μειωθεί κατά κάποιο βαθμό, υπάρχουν ποσοστά 10%, 15% η επιβατική κίνηση για συγκεκριμένες εταιρείες. Virgin Atlantic, British Airways, Crossair κτλ. American Airlines. Μήπως το ότι σε εμάς έχουμε μια φυσιολογική ροή επιβατών, στα μέτρα βέβαια της κρίσης που διανύουμε, οφείλεται και στην εμπιστοσύνη στις ελληνικές εταιρείες από πλευράς ασφάλειας? Οπωσδήποτε ο κόσμος εμπιστεύεται τις ελληνικές εταιρείες. Έχουν ακουστεί γενικά πολλά για την πολύπαθη Ολυμπιακή και ήμασταν πολύ σκληροί. Αλλά γι' αυτό και η κίνηση μας όχι μόνο μειώθηκε, ναι, αλλά μπορώ να σας πω ότι είναι και αυξημένη. Δηλαδή ο Σεπτέμβριος παρουσίασε μια αύξηση 3% στα αεροσκάφη, παρουσίασε μια αύξηση γενικής κίνησης αφίξεων εσωτερικού, εξωτερικού και αναχωρήσεων γύρω στο 1,5%, και ειδικά στις αφίξεις εξωτερικού είχαμε αύξηση 7,5%. Κύριε Ρημανέρχα, καλή δουλειά να σας ευχηθώ. Τι άλλο, και ευχαριστούμε θερμά εκ μέρους των τηλεθεατών της Ελληνικής Τηλεόρασης 3 για την καλοσύνη που είχατε να μας τα πείτε έτσι όσο πιο απλά γίνεται και περιστατωμένα για τις συνθήκες ασφαλείας και για την κίνηση στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, ευχαριστώ θερμά πράγματι. Φίλες και φίλοι, να περάσουμε στο άλλο θέμα για το οποίο υπάρχει ολόκληρο αφιέρωμα στην εκπομπή μας. Όπως είπαμε, αυξάνονται καθημερινά οι φόβοι, πολλές φορές αγγίζουν και τις διαστάσεις της μαζικής ιστερίας για το τι είναι ο βιολογικός πόλεμος, ποιοι είναι αυτοί οι περίεργοι βάκυλοι, κυρίως του άνθρακα. Μια αφορμή και αυτό το ατυχέστατο περιστατικό στη Φλόριντα, όπου ο φωτογράφος ειδησιογραφικού πρακτορείου, περιοδικού, προσευλήθη από αυτό. Έχουμε μια είδηση που μας ήρθε από το CNN, μεταδόθηκε από το CNN, που λέει ότι αυτός ο ιός, στη συγκεκριμένη περίπτωση της Φλόριντα που προσέβαλε τον συγκεκριμένο άνθρωπο, παρασκευάστηκε σε εργαστήριο της πολιτείας Αϊόβα στη δεκαετία του 50. Μένει βέβαια να διευκρινιστεί πώς βρέθηκε στη Φλόριντα και το ότι είναι δεδομένο η ανθρώπινη επέμβαση είναι, αλλά από εκεί και πέρα κανείς δεν μπορεί να καταλήξει σε συμπεράσματα πριν υπάρξουν και άλλες πληροφορίες. Τον ανοίγουμε αυτό το φάκελο με κάθε προσοχή, όπως πάντα, στην τρίτη ματιά σήμερα, να δούμε τις εξελίξεις γύρω από αυτό το θέμα, το οποίο έχει και πολλές έτσι παραλυρηματικές και δυσιδαιμονικές διαστάσεις, αλλά δυστυχώς είναι και υπαρκτό σε κάποιες άλλες. Και στη συνέχεια, εδώ με έναν κάποιο εξαιρετικά ειδικό, θα το συζητήσουμε. Οι απειλίες οκλείεται σε φάκελο και η επιστολή φτάνει στο στόχο. Είναι η νέα εκδοχή τρόμου, την οποία εξετάζουν σοβαρά οι Αμερικανικές αρχές. Κλιμάκιο βιοτρομοκρατίας του FBI ανέλαβε να εξιχνιάσει την υπόθεση μετά το πρώτο θανατηφόρο κρούσμα μόλυνσης από το βακτήριο του άνθρακα. We don't have enough information to know whether this could be related to terrorism or not. Στο πληκτρολόγιο που χρησιμοποιούσε ο δημοσιογράφος της εφημερίδας Sun, Robert Stevens, βρέθηκε η αιτία που προκάλεσε το θάνατό του. Αόρατα σπορίδια άνθρακα. 300 άνθρωποι, οι εργαζόμενοι στο κτίριο του εκδοτικού ομίλου American Media, παίρνουν ήδη αντιβίωση και αναμένουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Ανάμεσά τους και η Ελληνοαμερικανίδα Ροξάνη Γεωργούλη. Ήτανε αλήθεια αυτό? Αν ήταν αλήθεια, ποια είναι η απόψη σας, κύριε Υπουργέ? Το αμερικάνικο αίτημα, νομίζω ότι η Αμερική είναι χώρα από την οποία έχουμε μάθει την ελευθερία και την ελευθεροτυπία. Υπήρχαν πιέσεις από πολλές χώρες για αυτά τα οποία γίνονται στην Τζαζίρα. Όπως ξέρετε ότι στο σταθμό της Τζαζίρα υπάρχει μια ελευθερία τύπου, έκφρασης,
και υπάρχουν οργανισμοί. Εμείς πρόκειται να προβούμε σε εκλογές, όπως ανέφερε και ο Εμμύρης μας, και θα υπάρχει περαιτέρω ελευθερία κοινωνική και πολιτική. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι αυτό είναι ένα τμήμα της πολιτικής που πρόκειται να ακολουθήσει η αυτού υψηλότης ο Εμμύρης του Κατάρ. Επίσης, το άλλο σκέλος της ερώτησης, δεν το θυμάται, ζήτησε να το επαναλάβει. Μερικοί οργανισμοί, κυρίως και βαγοί ιδρύματα, φιλόπτωχοι οργανισμοί και βαγοί ιδρύματα, είμαστε απόλυτα συνεπείς με αυτούς τους οργανισμοί, παρέχουν έργο φιλανθρωπικό και δεν παρέχουν πολιτικό έργο. Εάν προβούν σε τέτοιου είδους ενέργειες, εμείς θα πάρουμε τα απαραίτητα μέτρα να σταματήσουν. Σας διαβεβαιώνουμε ότι αυτά λειτουργούν σύμφωνα με τον νόμο και με απόλυτα σωστό τρόπο. Ακόμη μια ερώτηση. Επιμένει ο Ιρανός δημοσιογράφος να υποβάλει, όπου δεν είναι πολύ καθαρός ο ήχος από τον η απάντηση του Υπουργού στην ερώτηση, την οποία δεν ήταν πολύ ευκρινής. Ναι, πράγματι, οι γειτονικές χώρες έχουν υποστεί πολύ βλάβη. Ναι, το μικρόφωνο ορίζει ο συντονιστής. Να πλησιάσει το μικρόφωνο, ο συντονιστής του συνεδρίου. Εκεί το μικρόφωνο. Πλησιάστε. Κύριε Υπουργέ, παρατηρούμε ότι στο συνέδριο εκφράστηκε ανησυχία και σχετικά με το Ισραηλινό γραφείο. Βλέπουμε λοιπόν ότι στο συνέδριο δεν αναφέρθηκε αν έκλεισε το γραφείο το Ισραηλινό στο Κατάρ. Δεν αναφέρθηκε τίποτε σχετικό. Δεν νομίζω ότι αντέδρασε κανένας σε κάτι τέτοιο. Αν υπήρχε εκπρόσωπος, ο εκπρόσωπος Παλαιστίνης δεν αντέδρασε για κάποια τέτοια απόφαση. Με τη βοήθεια του διερμηνέα μας, του κυρίου Γιώργου Χαραλαμπίδη, παρακολουθήσαμε νομίζω ένα εξαιρετικά ουσιαστικό απόσπασμα από την συνέντευξη τύπου που μεταδίδεται απευθείας από τον τηλεοπτικό Αλζαζίρα του Κατάρ. Και βεβαίως να σταθούμε στην σημαντική δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών του Κατάρ ότι η διάσκεψη των εκπροσώπων των Ισλαμικών χωρών καταλήγει στο συμπέρασμα πως δεν είναι επαρκείς οι αποδείξεις ενοχής του Οσάμα Μπιν Λάντεν. Μία είδηση που μας ήρθε πριν από λίγο είναι ότι η κυβέρνηση των Ταλιμπάν απήγγειλε κατηγορία κατασκοπίας για τον Γάλλο δημοσιογράφο Μισελ Μπεϊράρ του Πάρι Μάτς που είχε συλληφθεί πριν από τρεις ημέρες.